Τις εκλογές, κύριε Σκουρλέτη, είστε πρώτο κόμμα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και δεν ξέρω πόσο καλό είναι το γεγονός ότι η μισή και σχεδόν η μισή ψηφοφόροι ανησυχούν για τα χειρότερα αν έρθει στην εξουσία. Καλά, δεν μπορεί να είναι καλό να βλέπεις τον κόσμο να ανησυχεί, αλλά εγώ θέλω να πιάσω λίγο επαφή με τα προηγούμενα που λεχθήκανε. Σωστά επισημάνθηκε ότι η προεκλογική τακτική της Νέας Δημοκρατίας χαρακτηρίστηκε από την επένδυση στο φόβο. Από μια ακατάσχετη, θα έλεγε κανείς, κοινωνιολογία. Περισσότερο δηλαδή, κατά 90% η προεκλογική της παρουσία ήταν πώς θα επιτεθούμε στον ΣΥΡΙΖΑ, όχι για να αντικρούσουμε τις θέσεις του με επιχειρήματα, αλλά κυρίως, ας πούμε, για να κοινωνιολογήσουμε, και πολύ λιγότερο ήταν τα ζητήματα της δικιάς της θετικής πρότασης. Αλλά προσέξτε να δείτε όμως, αυτό δεν είναι μια προεκλογική μόνο τακτική. Είναι σε πλήρη συνέπεια με την παρουσία αυτού του κόμματος εδώ και 2,5 χρόνια. Εάν κοιτάξετε μήνα με μήνα τις επιθέσεις σε διάφορα ζητήματα που έκανε η Νέα Δημοκρατία εναντίον της αντιπολίτευσης, δεν έχουν σχέση με την προσπάθεια να υπερασπιστεί την εφαρμογή της πολιτικής. Βεβαίως θα μου πείτε, εδώ και αυτό που σας είπε ο Αντώνη. Εγώ μισό λεπτό. Καταλαβαίνω γιατί το έκανα αυτό. Διότι δεν ήταν υπερασπίσιμη αυτή η πολιτική. Είχε απτά τραγικά αποτελέσματα και επιπτώσεις. Καλά, βοηθήσαν και στελέχη. Άρα προσπαθούσε κάθε φορά να μου προσανατολίσει. Βοηθήσαν και στελέχη σας με δηλώσεις τους. Δεν έχει να κάνει. Μπορούμε να συζητήσουμε και τα στελέχη μας τι λέγανε. Αλλά τώρα το να ανοίγει μια ατζέντα η οποία δεν είχε σε τίποτα σχέση με αυτά τα οποία αφορούσαν την ζωή των περισσότερων κοινωνικών κατηγοριών, επαγγελματιών κτλ. Αν κοιτάξετε δε στην κατάταξη, αυτά που θεωρήσει η δημοσκοπήση, και εδώ ο κύριος Γεράκης, ας με διορθώσει αν κάνω λάθος. Ακούστε αυτό τώρα, γιατί το σημαντικό, ξεπεράσατε που σας όλα το έβαλε αυτά ο Αντώνη. Τα οποία θέματα η Νέα Δημοκρατία στη δικιά της ατζέντα ήταν σημασία λοιπόν, του 1,5% τώρα αυτό, γιατί πρέπει να δοθεί μια απάντηση, γιατί υπάρχουν και καινούργια ευρήματα. Το εύρημα της ανησυχίας, κύριε Σκουρλέτη, το εύρημα της ανησυχίας. Κύριε Σκουρλέτη, είστε πολύ γλυκό σήμερα και πρέπει να γίνω εγώ λίγο πιο επιθετική. Δεν σας το έβριμα, μου πάει. Το εύρημα της ανησυχίας είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό και το βρίσκουμε παντού. Και είναι επίσης ένα έβριμα ασάφειας. Δηλαδή, είπε ο κύριος Βορύδης, και το έχουμε αντιμετωπίσει όλη αυτή την προεκλογική περίοδο, ότι σε μείζωνα θέματα υπάρχει από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ασάφεια. Γι' αυτό είναι προφανές ότι υπάρχει το έβριμα της ανησυχίας, το οποίο όμως υποχωρεί μπροστά στο στοιχείο και την ανάγκη της ελπίδας και της προοπτικής. Αυτό νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όχι, από τα στοιχεία μέχρι εδώ. Όχι η ελπίδα έχει κάποιο σημαντικό ποσοστό. Έρχεστε αυτή τη στιγμή να είστε πρώτο κόμμα και μόλις 4 στους 10, λιγότεροι από 4 στους 10, πιστεύουν ότι θα φέρετε κάτι καλύτερο. Καταρχήν η ανησυχία ήταν ένα πραγματικό συνέστημα των περισσότερων με βάση αυτά που ζούσαν. Δεν υπήρξε πιο ανασφαλής περίοδος για τους Έλληνες πολίτες. Όταν βλέπανε να χάνουν τις δουλειές τους, όταν βλέπανε να μειώνουν τα εισοδήματά τους και να συμβαίνουν όσα συμβαίνουν, προφανώς κανείς. Μα μήπως δεν μπορέσατε εσείς να αναπτύξετε. Δεν ασφαλή αυτή τη χώρα. Γιατί δεν είστε ελπίδα. Αλλά μήπως δεν αναπτύξετε και εσείς μια δυναμική. Πέρα το τι έκανε η Νέα Δημοκρατία. Θέλετε να σκεφτούμε λίγο να δούμε τη δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ. Τι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ πριν το 10. Το κόμμα του 3% και βρέθηκε να είναι του 33, του 43, δεν ξέρω, θα μας πείτε εσείς τι βγάζετε σε λίγο. Αυτό νομίζω ότι έγινε τυχαία. Ή βρισκόμαστε, σε μια κοσμογονία, ή βρισκόμαστε γιατί σε συνθήκες κρίσης, οι οποίες υπάρχουν έχουν δημιουργήσει τέτοιες διεργασίες, ουδέποτε κατάλαβαν τι ακριβώς γίνεται το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Εδώ πέρα απελευθερώνονται συνειδήσεις πολιτικές, σπάνε δεσμοί που υπήρχαν επί δεκαετίες. Ο κόσμος πια χειραφετείται σε σχέση με τις πολιτικές του αναφορές. Μιλάμε δηλαδή για μια κατάσταση η οποία αλλάζει άρδιν. Είναι μια κοινωνία σε μετάβαση και ο ΣΥΡΙΖΑ κατορθώνει Σκουλέτη, και πιάνει τον παλμό των γεγονότων και να εκφράζει ευρύτερα στρώματα και δυνάμεις. Οι επόμενες κάρτες θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ, θα βοηθήσουν και τον κύριο Βορύδη και θα βοηθήσουμε και